Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Ονομάζομαι Μιράνα Βακιάν, είμαι φοιτητής ιστορικού αρχαιολογικού και υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο της Αθήνας. Σε μια εβδομάδα, με τις φοιτητικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις σχολές και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι φοιτητές μπορούν και πρέπει να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αγώνα και αντεπίθεσης. Με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά της πανσπουδαστικής, με ακόμα περισσότερους αγωνιστές εκλεγμένους στα διοικητικά συμβούλια των σχολών. Γιατί με πιο ισχυρή πανσπουδαστική, την επόμενη μέρα των εκλογών μπορεί να οργανωθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά ο αγώνας ενάντια σε αντιλαϊκές, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ. Σε όλα τα πανεπιστήμια, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν τα δικαιώματα των φοιτητών. Πρωτοστατούν σε όλους τους αγώνες που πραγματοποιούνται, αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και προβάλλουν τη διέξοδο. Κόντρα στη λογική της υποταγής, κόντρα στη λογική του συμβασμού, κόντρα στη λογική του μικρότερου κακού. Μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους έχουμε αγωνιστεί για να μπουν εμπόδια στην πολιτική των κυβερνήσεων που έχουν υποβαθμίσει τα πανεπιστήμια και τις σπουδές μας. Εναντιωθήκαμε στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προωθούσε τις συγχωνεύσεις τμήματων και πανεπιστημίων ανάλογα με τις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Διεκδικήσαμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους εστιακούς φοιτητές, μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους φοιτητές. Βγήκαμε μπροστά ώστε να μην αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία των αποφύτων των καθηγητικών σχολών και καταφέραμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Ταυτόχρονα, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, σε όλες τις σχολές, είπαν και συνεχίζουν να λένε ένα τεράστιο, βροντερό όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στις υπεριαλιστικές ενώσεις. Τα βάζουμε με την ΕΕ, με τον ΝΑΤΟ, τους μακελάρδες των λαών που είναι πίσω από κάθε πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Μετά από παρέμβαση των εκλεγμένων με την πανσπουδαστική στο Πολυτεχνείο, έγιναν κινητοποιήσεις, καταφέραμε να ακυρωθεί η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο ΝΑΤΟϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Ranger. Και όλα αυτά, τη στιγμή που απέναντι στις δυνάμεις της ΚΝΕ στέκονται στο ίδιο μπλοκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, αλλά και οι παρατάξεις τους μέσα στα πανεπιστήμια, όπως η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, που έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την κατάσταση του φοιτητικού κινήματος, αλλά και των πανεπιστημίων γενικότερα, που προπαγανδίζουν όπου σταθούν και όπου βρεθούν την υλοποίηση των μέτρων της εκάστοτε κυβέρνησης και το ακόμα μεγαλύτερο βάθεμα της αντιλαϊκής πολιτικής στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό, σε αυτές τις φοιτητικές εκλογές, να τους γυρίσουμε την πλάτη. Η νεολαία σήμερα έχει επιλογή. Μπορεί και πρέπει να επιλέξει την ελπίδα του αγώνα και τις διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών της. Γι' αυτό ψηφίζουμε κουκουέ παντού. Δίνουμε δύναμη στη δύναμή μας. Εκλέγουμε περισσότερους αγωνιστές στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, ψηφίζουμε πανσπουδαστική, αναδεικνύουμε περισσότερους εκλεγμένους με τη λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους και τις περιφέρειες, περισσότερους κομμουνιστές στην Ευρωβουλή και τη Βουλή. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Φίλες και φίλοι, το επόμενο διάστημα, η νεολαία, οι φοιτητές και σπουδαστές έχουμε την ευκαιρία και μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη διαφορά με ισχυρό κουκουέ παντού, ισχυρή πανσπουδαστική σε όλα τα πανεπιστήμια, γιατί αυτό δεν μπορούν να το βάλουν στο χέρι. Γιατί αυτό τους πονάει. Μόνο η ψήφα στο κουκουέ μπορεί να τσακίσει τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να τους ρίξει από την τρίτη θέση. Είναι καρφί στο μάτι της νεοναζιστικής οργάνωσης. Συνεχίζουμε αταλάντευτα, δίνουμε τη μάχη για την ισχυροποίηση του κουκουέ παντού. Ευχαριστώ πολύ.